Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1075, β' 18, 2-18. Οικέτε, υποτάσσεστε εμπατή φόβου εις τους κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επίοικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το είναι υποφέρει της λύπας, για την εις των Θεών συνείδησιν πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Αφήνουν παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού, ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, άρα παρέτη δε αυτόν εις το γρήνοντα δικαίως. Ώστε εις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού, επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά τας αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας ημών ίνα και αν την έσα πειθώσιν εις των λόγων κερδιθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσε την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίο ο στολισμός σας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ και άγιοι γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εστόλιζαν εαυτάς, υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ καλούς αυτών Κύριον, της οποίας εσείς γεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώεση. Οι άνδρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας εμφρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στο γυναικείο γένος ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Αμήν. Στο προηγούμενο μάθημα, αδελφοί, μας βεβαίωσε ο λόγος του Θεού ότι εδώ είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Πάρικοι και παρεπίδημοι. Η ζωή μας είναι προσωρινή για λίγο. Ίσα ίσα να προλάβουμε, να γνωρίσουμε τον Χριστό, να σωθούμε, αλλά και να εργαστούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, για να εισέλθουμε πλουσίως στην αιώνια κατοικία μας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Είδαμε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο της παρικίας μας, τη μικρή, τη πολύ μικρή, ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας ευλογία. Έχει προετοιμάσει τα πάντα για να απολαμβάνουμε την ευλογία Του. Και όπως είπαμε την περασμένη Πέμπτη, η ευλογία του Θεού είναι εξασφαλισμένη σε αυτούς που ζουν μέσα στο φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού είναι να υποτασσόμεθα, μας οδηγεί ο φόβος του Θεού, να υποτασσόμεθα στο Λόγο Του, να υπακούμε στο Λόγο Του, να ζούμε σύμφωνα με το δικό Του θέλημα. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο χριστιανός δεν κάνει ό,τι θέλει. Αντιθέτως, μάλιστα, κάνει ακριβώς ό,τι θέλει ο Θεός. Πολλές φορές κάνει ό,τι δεν θέλει ο ίδιος. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Γιατί μέσα στην καρδιά μας ξεσηκώνεται η σάρκα. Και καθώς η καρδιά μας έχει επιθυμίες και η καρδιά μας αυτή καθεαυτή είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αυτό που θέλουμε είναι αυτό συνήθως που δεν θέλει ο Θεός. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μας έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες που με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξετάζουμε, τις διερευνούμε, φροντίζουμε να τις καταλάβουμε καλά, όχι για να γίνουμε θεολόγοι, όχι για να γίνουμε γνώστες της Γραφής, να αποκτήσουμε δηλαδή γνώση η οποία εν τέλει φυσιεί, αλλά για να γίνουμε εκτελεστές έργου. Ούτε ακούμε με προσοχή το Λόγο του Θεού για να ευχαριστηθεί η ψυχή μας, γιατί η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή μας, η τροφή της ψυχής μας. Και όταν τρώμε ένα εύγευστο φαγητό, χαιρόμαστε. Και τα φαγητά τα οποία έχει προσδιορίσει ο Θεός για μας είναι εύγευστα. Δηλαδή ο Θεός μας χαρίζει και την απόλαυση στη φυσική μας ζωή, αλλά τη συνδυάζει και με την επιβίωσή μας. Αν δεν φάμε θα πεθάνουμε. Το ίδιο και περισσότερο έντονο
είναι η τροφή της ψυχής μας. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι εύγευστος. Μας αναπαύει, μας ευχαριστεί να τον ακούμε. Αλλά πρέπει να γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, και η δύναμη της ψυχής μας. Γιατί ο λόγος του είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει. Ο λόγος του Θεού λοιπόν απευθύνεται σε τρία πράγματα σήμερα και είναι πολύ σημαντικό να τα εξετάσουμε. Πρώτον, στους ηκέτες. Σε αυτούς δηλαδή που βρίσκονται υπό εξουσία. Ο πρώτος ο οποίος μας δίδαξε ότι ήταν υπό εξουσία ήταν ο Χριστός. Ο χριστιανός είναι υπό εξουσία. Υπάρχουν λοιπόν δύο ηκέτες που σήμερα θα τους εξετάσουμε. Πρώτον, ο φυσικός. Στη ζωή αυτή που μέσα στην οποία ζούμε, ξένοι και παρεπίδημοι. Όλοι μας κάπου δουλεύουμε. Όλοι μας έχουμε προϊσταμένους. Όπου και να βρισκόμαστε, όπου και να δουλεύουμε. Και ελεύθεροι επαγγελματίες να είμαστε, πάλι έχουμε τους πελάτες μας. Αλλά συνήθως όλοι είμαστε κάπου δουλεύουμε. Δηλαδή θα τολμούσα να πω, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού βέβαια, ότι είμαι θα ηκέται, είμαι θα δούλη. Δούλη σε ανθρώπους. Τι σημαίνει δούλος? Πρέπει να κάνεις αυτό όπως σου λέει. Και δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος άνθρωπος το αφεντικό μας, ο προϊσταμενός μας. Μερικές φορές μάλιστα είναι και ο χειρότερος άνθρωπος. Τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, να σου πω παιδί μου, θέλεις να η ευλογία την οποία έχω ετοιμάσει για σένα να είναι κάτι που θα το απολαμβάνεις πάντοτε? Θα περάσει μέσα από την υπακοή σου, στο θέλημα του Θεού, στη σχέση σου, όχι μόνο με τον Θεό, αλλά και με τον προϊσταμενό σου. Για σκέψου. Για σκέψου πόσο σοβαρά πράγματα μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ότι η ευλογία που έχει προσδιορίσει ο Θεός για μένα περνάει μέσα από τους προϊσταμένους μου. Μέσα από τα αφεντικά μου, μέσα από αυτούς που πολλές φορές είναι άδικοι. Περνάει όμως. Είτε το θέλω, είτε δεν το θέλω, περνάει. Και αν με πω δεν με απασχολούνε, βγαίνω όχι εκτελεστής έργου, αλλά επιλύσμων ακροατής. Άρα με πολύ μεγάλη προσοχή, αγαπημένα μου αδέλφια, θα προσέχουμε στο Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που είπαμε, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ο Θεός δεν μας λέει πράγματα που μας ευχαριστούν πολλές φορές. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε ο Πατέρας του. Και αυτό που ήθελε ο Πατέρας του δεν ήταν το καλύτερο, ήταν να δώσει την ψυχή του για μας. Τώρα εμείς δεν αξίζει τον κόπο, και θέλω αδελφοί αγαπητοί ο Θεός να το βάλει στην καρδιά μας αυτό για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι. Δεν αξίζει τον κόπο να εξετάσω με μεγάλη προσοχή τα λόγια του Θεού που απευθύνονται σε μένα που είμαι ηκέτης, που δουλεύω κάπου και πρέπει να υποταχθώ στον Λόγο του Θεού για το καλό μου αλλά και για το καλό της οικογένειάς μου. Γιατί όταν πιστεύει κανείς στον Χριστό, τι σημαίνει πιστεύω στον Χριστό? Ποτάσουν στον Λόγο του. Πιστεύω στον Χριστό δεν λέει τίποτα. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και τον ακούμε. Τον πιστεύω αυτά που μου λέει και τον υπακούω. Τι να το κάνω εγώ η γυναίκα μου να με πιστεύει και να μην κάνει τίποτα από ό,τι της λέω? Είναι ειλικρινής άντρας ο άντρας μου, αλλά να μην κάνει ποτέ ό,τι της λέω. Δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι, να πάμε καλά. Πιστεύω στον Χριστό και υπακούω στον Χριστό. Οι ηκέτες λοιπόν, και θέλω πρώτα, πριν προχωρήσουμε, να πάμε σελίδα 1037 για να δούμε πρώτα καθαρά, γιατί είναι και φυσικό το θέμα, το αντικείμενο που διαβάζουμε σήμερα, το θέμα, αλλά και πνευματικό. Γιατί από τώρα πρέπει να το πούμε ότι εμείς είμαι θα εκέτε, ναι, μέσα στο φυσικό κόσμο, δούλοι, υπάλληλοι, υφιστάμενοι, αλλά ακόμη κάτι περισσότερο. Κάποιοι από εμάς και κάποιες από εμάς έχουν δηλώσει στο Θεό, έχουν αποδεχθεί ενώπιον του Θεού ότι θέλουν να είναι και ηκέτες και υπηρέτες στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν δηλαδή υπάρχει ο δούλος μέσα στον κόσμο αυτό που απολαμβάνει το μισθό του, μέσα από αυτή τη δουλειά θα βγάλει τα προστοζήν, αλλά υπάρχει και ο δούλος μέσα στην Εκκλησία που μέσα από τη δουλειά αυτή θα βγάλει έναν άλλο μισθό. Που αυτός ο μισθός δεν είναι γήινος, αλλά αυτός ο μισθός είναι ουράνιος. Θα εξετάσουμε λοιπόν με προσοχή πρώτα τη δουλεία μέσα στον κόσμο αυτό. Από τη σελίδα 1037 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Στο κεφάλαιο
έκτο σίγμα τάφ, έκτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο. Λέει η Γραφή, η δούλη υπακούεται εις τους κατά σάρκα κυρίου σας με τα φόβου και τρόμου. Φοβερό δεν είναι? Όσοι υπηρετείτε ανθρώπους, εσείς το αποδεχτήκατε. Εσείς το επιδιώξατε. Ή από μόνο του ήρθε. Πρέπει να δουλεύουμε, δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ο μη εργαζόμενος, μη δε στιέ το φωνάζει ο λόγος του. Αυτός που δεν δουλεύει, ας μην τρώει κιόλας. Η δούλη υπακούεται εις τους κατασάρκα, προσέξτε το αυτό, εις τους κατασάρκα κυρίου σας, με τα φόβου και τρόμου. Πώς? Εν απλώτη τη καρδία σας, σαν να υποτάσσεστε στο Χριστό. Τον βλέπεις το αφεντικό σου. Να ξέρεις ότι αυτός είναι αφεντικό σου. Και όπως υποτάσσεσαι στον Χριστό, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να υποτάσσεσαι και σε αυτόν με φόβο και τρόμο, γιατί όχι μόνο για τη σωτηρία σου, αλλά και για την ευλογία σου. Αλλά με απλότητα καρδιάς. Με ησυχία, και το εξηγεί τι σημαίνει αυτό. Όχι κατά οφθαλμοδουλία ως ανθραπάρισκη, όχι με βλέμμα δούλικο να τον καταφέρω, να τον καλοπιάσω, να τον κάνω να... ούτε με βλέμμα που να αρέσει σε άνθρωπο. Να του κάνω τα χατήρια για να του αρέσω. Δηλαδή δεν τον υπηρετούμε με τρόπο γλιώδη, κατηγορώντας άλλους ανθρώπους, κάνοντας του αυτού τα χατήρια για να του αρέσω. Στο νου μου έχω το Χριστό. Θέλω να αναρρέσω στο Χριστό. Γι' αυτό υποτάσσομαι σε αυτόν. Πάντοτε εν Κυρίω. Δηλαδή θα σου πει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο και πολλές φορές συμβαίνει. Χτυπάει το τηλέφωνο, πες ότι δεν είμαι εδώ και είναι δίπλα. Θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο. Πώς θα πω ψέματα, κύριε Τάδε. Εάν όμως θέλεις να αρέσεις αυτόν, όχι μόνο θα πεις ψέματα, αλλά θα πεις και θα βάλεις και παραπάνω. Όχι, δεν είναι εδώ, πήγε δίπλα και έχει κάνει αυτό και δεν ξέρω και τι άλλο θα έρθει. Προσθέτουμε κιόλας για να αρέσουμε σε αυτόν. Ναι. Όμως εμείς θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, να αρέσουμε στο Χριστό. Στο Χριστό θέλουμε να αρέσουμε. Αλλά το να αρέσουμε στο Χριστό για να απολαμβάνουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού περνάει μέσα από την υποταγή σε αυτόν τον άνθρωπο που ο Θεός τον έβαλε προϊστάμενό μας. Αρχές και εξουσίες του Παρχηρίου. Αυτός τον έβαλε προϊστάμενό μας. Αυτός μας βρήκε τη δουλειά. Αυτός μας ταΐζει. Θυμηθείτε, να θυμηθούμε, αδελφοί, με προσοχή, τον Ιακώβ και τον Λάβαν. Ο Ιακώβ πήγε στο θείο του τον Λάβαν και ο θείος του Λάβαν τον εκμεταλλεύτηκε 7 και 7, 14 και 20 χρόνια. 20 χρόνια τον δούλευε σκληρά, δεν κοιμότανε τις νύχτες, με χειμώνο, με κρύο, με ζέστη. Όταν κάποιο ζώο του έτρωγε κάποια από αυτά τα κοπάδια που έπρεπε και τα πλήρωνε ο Ιακώβ, αλλά δεν ήταν για όλη του τη ζωή. Αυτό είναι το μυστικό. Μα ήταν για 20 χρόνια πολλά. Ναι, αλλά δεν είναι για όλη σου τη ζωή. Δεν είναι και εμάς όλη μας η ζωή, δεν είναι τα 60-70 χρόνια. Μας όλη μας η ζωή είναι η αιωνιότητα. Δεν θα τον υπηρετούμε στους αιώνες των αιώνων. Για λίγο. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, της καλής υπηρεσίας του Ιακώβ ήταν μέσα από το Λάβαν να κερδίσει την ευλογία του Θεού. Μέσα από το Λάβαν. Πήρε τις γυναίκες του, έκανε τα παιδιά του. Πλούτησε. Έγινε ελεύθερος. Έμεινε 20 χρόνια μακριά από τον αδερφό του τον Ισάκ που είχε βάλει στην καρδιά του να τον σκοτώσει. Τη σωτηρία του, τη ζωή του, την ευλογία του, τα πάντα. Τα κέρδισε με την υπακοή του και με την πίστη του εις τον Θεό αυτά τα 20 χρόνια. Σε εμάς είναι 35 ετία, λέει, δουλεύουμε εμείς. 35 χρόνια για τον Κύριο, αδελφοί, θα δουλεύουμε. Όχι λοιπόν με οφθαλμοδουλία, ούτε ανθραπάρισκη, αλλά ως δούλη Θεού. Αυτός ο οποίος υπηρετεί ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο, τον αναγνωρίζει ο Θεός ότι είναι δούλος του. Γιατί ξέρει ότι αυτή η συμπεριφορά του είναι τέτοια χάρη του Χριστού. Επειδή εμπιστεύεται και υποτάσσεται και υπακούει στο Ευαγγέλιο. Εκπληρούνται στο θόλημα του Θεού εκ ψυχής, μετευνίας δουλεύοντες εις τον Κύριον και ουχής ανθρώπους.
Αυτόν τον τρόπο εκπληρεί ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού με όλη του την ψυχή. Με όλη του την ψυχή. Εδώ να προσέξουμε κάτι, αδελφοί. Θα δεχόμαστε σαν προϊσταμένους μας και προϊσταμένη αρχή για μας αυτούς που ο Θεός μας έβαλε. Δεν θα διαλέγουμε. Δεν θα λέμε εγώ που θα πάω με αυτόν. Θα πας με αυτόν, θα πας με αυτόν που έβαλε ο Θεός από πάνω σε αυτό. Συμβαίνει. Δεν αρέσει στο Θεό να διαλέγεις, αρέσει στο Θεό να υποτάσσεσαι. Επίσης στη δουλειά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν θα θυμώνουμε και θα φεύγουμε. Για σκεφτείτε όταν τον αδικούσε ο Λάβαν τον Ιακώβ, να θύμωνε και να λέγε φεύγω, θα δουλέψω αλλού. Θα θυμώνουμε και θα φεύγουμε. Θα περιμένουμε. Έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος είναι πολύ περήφανος, δεν δέχεται τίποτα. Γιατί πιο δέχεται, είναι αναγκαίο να ταπεινωθείς και λίγο. Δεν θα σου κάνει καλό. Ο χριστιανός δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Εγώ αποφάσισα. Μην αποφασίζεις. Μην αποφασίζεις. Ποτέ μην λες εγώ αποφάσισα. Πάντα να λες εγώ θα προσευχηθώ. Ο Θεός αποφασίζει για μένα. Και πάρα πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι εύκολα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Είναι δύσκολα. Μερικές φορές όμως βρίσκουμε και χάρη από Θεό και είναι πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο Φαραώ που ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου και ο κύριος του Μωυσή, τον οποίο ο Θεός Μωυσή τον ελευθέρωσε και τον έβγαλε από εκεί, αλλά υπάρχει και ο Φαραώ, ο άρχοντας και ο κύριος του Ιωσήφ, που μέσα από αυτόν ο κύριος τον ευλόγησε. Υπάρχει ο Ναβουγοδονόσορ που ήταν άρχοντας και κύριος του Δανίλ και πίστεψε. Αυτός ο πανίσχυρος, σφόδρα υπερήφανος άνθρωπος. Όμως εργάστηκε ο Θεός μαζί του. Υπήρχε και ο εγγονός του, του Ναβουγοδονόσορα, ποιος ήταν ασεβής. Στον οποίο και πάλι ο Δανίλ υποτάχθηκε και ο Θεός τον έβγαλε από τη μέση και έφερε το δαρείο. Και πάλι τον ευλόγησε ο Θεός. Είναι έξυπνο, σοφία Θεού θέλω να πω, είναι σοφό και συνετό ο χριστιανός να ψάχνει να βρίσκει, διερευνώντας και προσεχόμενος το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να απολαμβάνει την ευλογία του Θεού. Δεν μπορείς εσύ, εάν ο Φαραώ που υπάρχει απάνω σου είναι ο Φαραώ του Μωυσή, να τα βρεις μαζί του. Δεν μπορείς. Θα προσεύχεσαι γι' αυτόν και ας ελευθερώσει ο Θεός. Αλλά όχι να ελευθερωθείς εσύ, Θεός να σε ελευθερώσει. Δεν μπορείς έπειτα να τα βάζεις και να είσαι εναντίον με το Φαραώ του Ιωσήφ. Θα χάσεις την ευλογία του Θεού. Προσευχόμενοι θα εξητούμε το θέλημα του Θεού, θα παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευλογημένη, που θα είναι η λογική μας λατρεία και θα περιμένουμε με υπομονή να δούμε ο Θεός τι θα κάνει. Και ο Θεός θα κάνει. Ο χριστιανός δεν απογοητεύεται, υπομένει. Δεν μισεί, αγαπάει. Δεν αγριεύει. Είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, σαν τον Χριστό. Και η πρόθεσή του είναι να σωθεί και αυτός που σε αδικεί. Να σωθεί και αυτός που σε κατηγορεί. Να σωθεί και αυτός που σε μισεί. Το ωραιότερο παράδειγμα ανθρώπου που μισούσε τους χριστιανούς ήταν ο Παύλος και έγινε ο Απόστολος Παύλος. Με τις προσευχές των Αγίων και με το θέλημα του Θεού. Δεν έχουμε λοιπόν και δεν πρέπει να παίρνουμε προσωπικές πρωτοβουλίες. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος αποφασιστικός. Δεν είναι άνθρωποι, εγώ σε χαίρομαι γιατί είσαι αποφασιστικός. Αυτό που λες το κάνεις. Τα αποτελέσματα να δεις όμως. Δεν κοιτάμε πόσο αποφασιστικός είναι. Εγώ είμαι αποφασιστικός και επειδή βιάζομαι θα πηδήξω από τον πέμπτο όροφο να φτάσω γρήγορα κάτω. Σκοτωθώ. Σκοτωθώ. Δεν είναι αποφασιστικός ο χριστιανός κατά τα μέτρα τα ανθρώπινα. Ο χριστιανός είναι πιστός κατά τα μέτρα τα ουράνια και τα αιώνια. Δεν μπαίνει μπροστά, βάζει το Χριστό μπροστά. Δεν αγωνίζεται. Δεν αγωνίζεται στα πράγματα του κόσμου, αγωνίζεται στην προσευχή. Και πρέπει να ανάγκη να μάθουμε να αγωνιζόμαστε στην προσευχή. Δεν λύνονται τα προβλήματα με τη δική μας πονηριά, πανουργία, εξυπνάδα. Δεν λύνονται.
Τα προβλήματα μας τα λύσει ο Χριστός, αδελφοί, και λύνονται. Δεν θα ελευθερωθείς με τη δική σου ικανότητα. Ο Χριστός θα ελευθερώσει. Άρα λοιπόν τον βλέπουμε, ξέρω ότι ξέρω αυτό είναι ο Θεός, υποτασσόμεθα εις τον Θεό, κάνουμε το θέλημα του Θεού, υπομένουμε, περιμένουμε, είναι πρόβατο ο Χριστιανός. Και οδηγείται από τον καλό του τον ποιμένα. Αδελφοί, σε αυτό θέλω να μείνω, γιατί αισθάνομαι μέσα μου ότι είναι κάτι που ο Θεός θέλει να μας το τονίσει. Πρέπει να μάθεις, αδερφέ μου, πρέπει να μάθεις, αδερφούλα μου, να αγωνίζεσαι στην προσευχή. Πρέπει να το μάθεις αυτό. Και εγώ να το μάθω. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Γιατί ξέρετε τι κάνουμε, να πω τι κάνω και τι κάνουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Όλη τη νύχτα στρεφογυρίζουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και σκεφτόμαστε. Και αφήνουμε την καρδιά μας, λέει, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο, και χάνουμε τον ύπνο μας και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί έχεις ένα πρόβλημα και στενοχωριέσαι. Πάρε σε ένα δωμάτιο, κλειδώσου μέσα, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεσαι. Επιτίμησε το διάβολο, πληρώσου με πνεύμα Άγιο, ζήτησε το Χριστό, να προπορευθεί ο Χριστός, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Επίθεση κάνε. Αλλά είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού. Πόλεμος. Να μάθεις να αγωνίζεσαι την προσευχή. Προσευχή δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, μια τυπική διαδικασία. Γιατί μπορεί να καταντήσει και έτσι. Λέει, κάθε βράδυ προσεύχομαι. Πώς προσεύχεσαι, γονατίζω και λέω, Πάτερ ημών εν της ουρανής και πάω για πνεύμα. Μα δεν είναι αυτό η προσευχή. Αγωνίζεστε στις προσευχές, λέει ο Χριστός. Να μάθεις, γιατί είσαι δούλος, είσαι δούλη. Να μάθεις να αγωνίζεσαι στην προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, να προσεύχουμε συνέχεια όλη μου τη ζωή. Αμέ, και όλη τη ζωή και συνέχεια μπορείς. Αλλά και αν δεν μπορείς, όσο μπορείς. Τώρα δουλεύεις 10, 15 ώρες. Μπορείς τώρα να πεις ότι θα προσευχηθώ και θα προσευχηθώ 10 ώρες. Δεν γίνεται. Πρώτα και να προσπαθήσεις και να το ζητήσεις και να το θελήσεις, να σε πιάσει ο ύπνος. Μπορείς να προσευχηθείς 10 λεπτά πλήρης πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο αγώνας μας. 10 λεπτά. Μα είναι λίγο. 5 λεπτά. Πιο λίγο. Αλλά όχι 2 ώρες τυπικά. 5 λεπτά με δύναμη πνεύματος Αγίου. Με δύναμη πίστεως. Πας να γονατίσεις και να πεις τώρα, Κύριε, έρχομαι. Έρχομαι να παλέψουμε. Να σε βάλω μπροστά, να σε δοξάσω. Κάποια θα πάθω κατάθλιψη. Λέω, πρόβλημα. Ο Χριστιανός δεν παθαίνει κατάθλιψη. Πήγαινε, ευχαρίστησε τον για όλα όσα έκανε. Πήγαινε, πες του δόξα, Κύριε, γιατί μου χάρισες αδέλφια. Πήγαινε, πες του δόξα, Κύριε, γιατί μου χάρισες πατέρες, μητέρες. Να με συμβουλεύουν. Δόξα, Κύριε, γιατί μου χάρισες τον ουρανό. Και όταν θα τον δοξάσεις και θα τον ευχαριστήσεις και θα πληρωθείς με πνεύμα Άγιο, τότε έλα να μου πεις για την κατάθλιψη. Και τότε δεν θα είσαι γεμάτος. Η δύναμη του Θεού θα πλημμυρίζει μέσα σου. Δεν είναι νικημένος ο χριστιανός. Ο Χριστός εξήλθε όμως, νικώντια να νικήσει. Και εσύ πρέπει να εξέλθεις. Και όταν εξέλθεις, νικών θα νικήθεις. Από πού να εξέλθεις? Από την πίεση του κόσμου αυτού, από το κακό της ημέρας. Ταλαιπωρία, από τη δυστυχία. Τα προβλήματα, βγες έξω. Κολύμπησε στα βάθη του Θεού. Προχώρησε δια Πνεύματος Αγίου μέσα στα βάθη του Θεού. Φτάσε στον τρίτο ουρανό. Έχεις την εξουσία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι πολεμιστής. Τα όπλα μας είναι δυνατά συν Θεό. Είναι όπλα δικαιοσύνης. Είναι όπλα δυνάμεως. Το Πνεύμα το Άγιο μας έδωσε, δεν είναι πνεύμα δειλίας. Σε βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο και φοβάσαι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο χριστιανός δεν μοιάζει με τα παιδιά του κόσμου αυτού. Πού τα πηγαίνουν, όπου φυσάει ο αέρας, φυσάει ο αέρας από εκεί θα πάει. Πού θα πάμε, στη καφετέρια. Πού θα πάμε στο κλαμπ το βράδυ να χορέψουμε. Πού τους πάει πάνε. Πού θα πάμε, να δούμε τηλεόραση, θα πάμε όπου φυσάει, όπου έρθει μια κοπέλα, έρχεται ένας νεαρός. Λέει, τι ωραία που είσαι, ναι, πού θα πάμε να χορέψουμε. Και χοροπηδάνε σαν κατσίκια. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Ο χριστιανός δεν οδηγείται, οδηγεί. Δεν είναι σκοτάδι, φως είναι, λάμπη. Είναι πόλη που την έχει βάλει ο Θεός επάνω στο βουνό να φαίνεται.
δεν θα κάνεις αυτό που σου λένε, θα κάνουνε αυτό που τους λες. Και δεν είναι εγωισμός αυτός. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Καθαρά και εξάστερα. Δεν θα πάτε εσείς αυτούς. Αυτοί θα έρθουν σε εσάς. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο υπηρέτης. Ο δούλος, ο υπάλληλος. Είναι προσωπικότητα. Έχει δύναμη. Ο Θεός μαζί του. Προσευχή του. Ακούγεται. Και αμέσως διακρίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Εσύ δεν είσαι, λέει, σαν τους άλλους. Δεν μοιάζεις. Δεν μοιάζουμε. Έχετε δει κανένα πρόβατο να μοιάζει με σκύλο? Δεν βρείτε. Έχετε δει κανένα πρόβατο να μοιάζει με γουρούνι? Ούτε στη φωνή, ούτε στην όψη, ούτε στο περπάτημα δεν μοιάζει. Το γουρούνι είναι γουρούνι. Γκούτσι, γκούτσι, γκούτσι κάνει. Ξέρω εγώ πώς κάνει. Πρόβατο είναι πρόβατο. Και τρέχει κοντά στο τζοπάνι του. Δεν μπορείς να μπερδέψεις. Να πεις τώρα αυτό τι είναι, πρόβατο ή γουρούνι? Δεν τον μπερδεύεις αυτό. Το πρόβατο είναι από εκεί, το γουρούνι είναι από εδώ. Αλλά ούτε και με το κατσίκι δεν μπορείς να τον μπερδέψεις το πρόβατο. Το κατσίκι χοροπηδάει και τρέχει και φεύγει, είναι και άσεμνο. Προβατάκι είναι προβατάκι. Το προβατάκι έχει ένα τζοπάνι όμως που έχει μια γλίτσα που σπάει κεφάλια. Είναι υπερασπιστής του. Να έρθουμε όμως στο μάθημά μας, με τη χάρη του Χριστού. Στο 8 εδάφιο διαβάζουμε: «Εξεύρωτες ότι έκαστος», και εδώ τώρα είναι η ανταμοιβή, αδελφοί. «Εξεύρωτες ότι έκαστος, ό,τι καλό πράξει, τούτο θα λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος». Ό,τι καλό πράξει. Και τι είναι το καλό? Το καλό είναι να δώσω ένα εκατοστάρικο σε αυτόν που δεν έχει? Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Και μάλιστα να το βγάλω να με δούνε όλοι, το κουνήσω κιόλας, τον βλέπεις αυτό που δεν έχει? Πάρε, παιδί, με βλέπετε όλοι, πάρε ένα εκατοστάρικο. Δεν είναι αυτό το καλό. Το καλό είναι να υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, εάν θέλεις να ελεήσεις, κοίταξε να μην σε δει κανείς. Γιατί όποιος σε δει, πήρες το μισθό σου από αυτόν. Εάν σε δει μόνο ο Θεός, τότε θα πάρεις το μισθό σου από τον Θεό. Το μισθό μας τον παίρνουμε από αυτόν που μας βλέπει. Κρύψου να μην σε βλέπει άνθρωπος. Γιατί τι να τον κάνεις το μισθό από τον άνθρωπο? Κρύψου να σε βλέπει μόνο ο Θεός για να παίρνεις το μισθό σου από τον Θεό. Αμήν, αδελφοί. Τώρα όμως να πάμε εκεί που είμαστε. Και είμαστε και πάλι στη σελίδα 1075. Να δούμε τώρα όχι μόνο τον κατασάρκα δούλο, αλλά να δούμε και τον δούλο μέσα στην Εκκλησία, έτσι πως τον περιγράφει ωραία ο Λόγος του Θεού. Βέβαια εδώ μιλάει για τους κατασάρκα, αλλά εμείς θα δούμε και τους δύο, γιατί μας φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα. Τον Ιησού Χριστόν που ήταν ο πρώτος δούλος. Ο Πατέρας, ξέρετε τι είπε? Ιδού ο δούλος μου, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Αυτόν θα ευλογήσω, αυτόν θα ευωδώσω. Ποιον θα ευωδώσεις, Κύριε? Το δούλο μου. Μπορείς δηλαδή, γινόμενος δούλος τους ανθρώπους εν το όνομα του Ιησού Χριστού, να είσαι δούλος Θεού? Ακριβώς αυτό σημαίνει. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Λέει λοιπόν: «Οικέτε υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας», με κάθε φόβο, «όχι μόνο εις τους αγαθούς και επιοικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους». Ακούτε πόσο σοβαρό είναι αυτό? Δεν θα υποτάσσεσαι στον Φαραώ του Ιωσήφ, αλλά θα υποτάσσεσαι και στους διεστραμμένους ακόμη όσο είσαι υπό εξουσία. Αλλά με τι υποταγή? Με υποταγή εν Κυρίω. Δεν θα υποτάσσομαι στον προϊστάμενό μου, στα αφεντικό μου, κάνοντας αμαρτία. Αυτό δεν έχασα τα πάντα. Θα υποτάσσομαι κάνοντας δικαιοσύνη. Πες ότι δεν είμαι εδώ, δεν θα πω. Δούλεψε 2 ώρες παραπάνω, θα δουλέψω. Μα κορόιδο είναι ο χριστιανός. Αν κρίνεις ότι αυτό είναι εκμετάλλευσης, τον Ιακώβ τον εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ο Λάβαν. Πάρα πολύ ο Λάβαν τον εκμεταλλεύτηκε. Αλλά μέσα από το Λάβαν κέρδισε την ευλογία, την αιώνια και την ουράνια και τη γήινη. Όχι μόνο λοιπόν τους αγαθούς και τους επιοικείς, αλλά και τους διεστραμμένους. Και ακούστε τώρα την απάντηση. Διότι αυτό είναι η χάρη του Θεού. Να υποφέρει κανένας λίπας δια την εις τον Θεόν συνείδησιν πάσχον αδίκως. Όταν πάσχεις αδίκως, είναι κακός, λέει, με ταλαιπωρεί, μου δημιουργεί προβλήματα. Όταν πάσχεις αδίκως, να ξέρεις εκείνη τη στιγμή ότι η χάρη του Θεού είναι πάνω σου. Η χάρη του Θεού είναι πάνω σου. Δεν θα μένεις στη δουλειά και δεν θα υπομένεις στη δουλειά επειδή είναι καλός.
ή επειδή οι συνθήκες είναι καλές, και δεν θα έχουμε και δουλειές, θα είναι καλές οι συνθήκες και ευχάριστες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στις δυσάρεστες συνθήκες, τι θα κάνουμε, σκοτώμαστε, φεύγουμε, φεύγω. Και πού θα πας, βρε? Φεύγεις από εκεί που σε έβαλε ο Θεός? Και τι νομίζεις ότι θα περιμένεις να βρεις μπροστά σου μετά? Ή δεν σε έβαλε ο Θεός και πήγες μόνος? Και στους διεστραμμένους, γιατί αυτό είναι η χάρη του Θεού. Να πάσετε αδίκως. Ποια δόξα, ακούστε ωραίες λέξεις αδερφοί, ποια δόξα είναι στον άνθρωπο που αμαρτάνει και ραπίζεται υπομένοντας, υπομένει, τον ταλαιπωρούνε, τον προσβάλλουν επειδή αμάρτησε. Τι έκλεψε? Σε πάμε στη φυλακή, προσβολή, έκλεψες. Δεν είναι δόξα αυτό. Αλλά να σε ραπίζουν, να σε ταλαιπωρούν επειδή είσαι άγιος, αυτό δεν είναι μόνο χάρις από το Θεό, αλλά είναι και η δόξα του Θεού. Είναι η δόξα. Και όταν ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, αποφασίζει να δοξάσει έναν άνθρωπο, ξέρετε τι λέει? Επειδή εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, πώς? Μένοντας, ταπεινώνοντας τον εαυτό του, ραπιζόμενος εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ως δούλος Θεού. Επειδή βρέθηκες πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εγώ θα σε δοξάσω. Σου χρωστάει δόξα ο Θεός. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα να με βλέπεις και να ξέρεις ότι σου χρωστάω. Μου είχες δανείσει κάποτε 10.000, εν βλέπεις, εντάξει, δεν πειράζει Γιώργο, δεν έχεις, αλλά ξέρεις ότι σου χρωστάω. Και κάποια στιγμή θα δώσω. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να πηγαίνουμε ταλαιπωρούμενοι, ραπιζόμενοι, όσοι στον Κυριόν δουλεύοντες τους ανθρώπους, γνωρίζοντας, όταν γνωρίζουμε στην προσευχή, ότι ο Θεός μας χρωστάει χάρη και δόξα. Δεν είναι παρησία αυτό? Αν δεν είναι παρησία, τι είναι? Τι είναι αν δεν είναι παρησία? Κύριε, δεν έκανα τίποτα και με ταλαιπωρεί. Μπράβο, παιδί μου. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Μην επιστρώσεις αυτά τα λίγα. Στα περισσότερα θα σε καταστήσω. Χάρις και δόξα ανήκει στον άνθρωπο που αποφασίζει να υποτάσσεται εις τους Κυρίους του επί της γης, όσοι στον Κύριο, όσοι στον Ιησού Χριστόν. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Και το εδάφιο, αδελφοί αγαπητοί, 21, είναι θαυμαστό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Σε αυτό ακριβώς μας προσκάλεσε ο Θεός. Να πάσχουμε, να ταλαιπωρούμεθα, πράττοντες δικαιοσύνη. Αδίκως. Αυτό, γι' αυτό μας προσκάλεσε ο Θεός. Και μας φέρνει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνοντας παράδειγμα σε μας για να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Θέλεις να δεις ότι δεν είναι κακό, δεν είναι αδικία, δεν είναι μάταιο? Κοίταξε τον Χριστό. Να ποιο είναι το παράδειγμά σου? Το παράδειγμά μου. Το παράδειγμά μας. Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Αδίκως. Βάλω τους φωνές και θα τον βρίσω και θα τα παρατήσω και θα φύγω. Δεν θα είναι το καλύτερο αυτό? Αυτό θα ικανοποιήσει τον εγωισμό σου. Θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας σου. Θα ικανοποιήσει την καρδιά σου. Αλλά δεν θα δώσει την ευκαιρία στον Χριστό να σε ευλογήσει. Δεν θα του δώσει την ευκαιρία. Θα πω και κάτι άλλο. Ο χριστιανός δεν είναι επαναστάτης. Δεν είναι επαναστάτης. Δεν επαναστατήσουν αντίον ανθρώπου. Ο χριστιανός είναι επαναστάτης αντίον του διαβόλου. Η μάχη μας δεν είναι αντίον σε σάρκα και αίμα. Δεν θα πολεμήσουμε τα αφεντικά. Δεν θα πολεμήσουμε τους ανθρώπους. Θα προσευχόμαστε να τους σώσει ο Θεός. Η μάχη η δική μας είναι εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας. Για να το καταλάβουμε καλά, αδερφοί, και εγώ, αν μου επιτρέπετε, το είχα καταλάβει κάποτε πάρα πολύ καλά. Ενώ δεν καταλάβαινα γιατί. Και έρθει ένας αφεντικού, να μην πω λεπτομέρειες, αφεντικός στη δουλειά που δούλευα. Ήταν ξένος. Με μισούσε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ προσπαθούσα να κάνω καλά τη δουλειά μου και αυτός οριόταν. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Στο τέλος έγινε, σηκώθηκα και έφυγα, με οδήγησε η καρδιά μου, τέλος πάντων, ο Θεός με διώξε στα λάθη μου, μόνο που δεν τσακωθήκαμε. Αλλά μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Διάβαζα τη γραφή που μου λέγει να προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου. Πήγα, γονάτισα να προσευχηθώ, Κύριε ευλόγησέ τον, στο στόμα μου το λέγει.
καρδιά μου έλεγε, το στόμα μου έλεγε, βλόγησέ τον, η καρδιά μου έλεγε, ρίχτω να δύο σφαλιάρες στο κεφάλι να ησυχάσει. Ή ξέρω εγώ τι άλλο θες εσύ κάνε. Την κρίση ήθελα. Την καταδίκη του ήθελα. Άγριος είχα γίνει. Και νόμιζα ότι είχα και δίκιο. Αλλά όταν διάβαζα τη γραφή προσεύχεστε υπέρ αυτών που σας αδικούνε, και έλεγα τώρα βρισκόμουν ανάμεσα σε δύο δρόμους. Σε δύο σκέψεις. Τελικά μέσα στα πολυλογώ, πολύ καιρό προσευχόμουν χωρίς αποτέλεσμα. Μια μέρα προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, βοήθησε με να προσευχηθώ έτσι πως θες εσύ. Και αμέσως ήρθαν οι σκέψεις στο μυαλό μου. Αλλά και πάλι δεν μπορούσα. Γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Έβλεπα με τα μάτια της σάρκας. Έβλεπα το φαινόμενο. Ώσπου μια μέρα ενώ αγωνιζόμουν στην προσευχή, είναι αυτό που μας είπε ο Θεός στην αρχή. Αγωνίζεστε στην προσευχή. Μάθετε να αγωνίζεστε στην προσευχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα η προσευχή. Εκεί που αγωνιζόμουν στην προσευχή και δεν γινόταν τίποτα χωρίς αποτέλεσμα, μου δείχνει ο Θεός μια όραση. Η ψέματα λέω. Το βράδυ μου δείχνει ένα ενύπνιο. Όχι την ώρα που προσευχόμουν, κοιμήθηκα το βράδυ και μου δείξε ένα ενύπνιο. Μου δείξε αυτόν τον άνθρωπο να είναι σε μια απόσταση 4-5 μέτρα από μένα, να του μιλάω και να με καταλαβαίνει. Να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα μου. Και όσο δεν με καταλάβαινε, τόσο αγρίευε. Μου μίλαγε τη δική του γλώσσα και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Μίλαγα με άλλη γλώσσα. Αυτό στη δική του γλώσσα που δεν τον καταλάβαινα και εγώ τη δική μου γλώσσα που δεν με καταλάβαινε. Αλλά τελικά έφτασα να πω μία λέξη να λέω. Γιατί βρε παιδί μου. Δεν είχα θυμό. Και αυτός όσο του λέγανε γιατί τόσο αγρίευε. Αγρίευε και ξαφνικά μεταμορφώθηκε στο διάβολο. Και επειδή δεν μπορούσε να μ' αγγίξει, άρχισε να κνέει τα χέρια του και να μου τζώνει. Ήθελε να μ' αγγίξει, δεν μπορούσε και αυτό εκδηλωνόταν σαν να μου μουτζώνε. Όταν τον είδα ότι δεν ήταν πια αυτός ο άνθρωπος, τον ύπνο μου τώρα γυρίζω και φεύγω. Και ξύπνησα και κατάλαβα. Λέω, δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Α, τον καημένο, λέω. Αυτός με μισεί, αυτός με βρίζει, αυτός γνάζει, αλλά δεν φταίει αυτός. Ρε παιδί μου, λέω, πίσω από αυτόν είναι ο διάβολος. Ο οποίος επειδή δεν είναι σωσμένος και του κάνει τα χατήρια του διαβόλου, ο διάβολος το κάνει ό,τι θέλει. Του βάζει μίσος στην καρδιά για μένα. Αδικαιολόγητο. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Μίσος γεμίζει την καρδιά του, γέμιζε την καρδιά του για μένα. Αγριάδα, φθόνο, κακία. Και με έπιασε αδερφή αγαπητή μια θλίψη, ξύπνιος τώρα, για αυτόν τον άνθρωπο. Πω, λέω, κοίτα τι του κάνει ο διάβολος, κοίταξε πως τον κατάτησε. Σαν τάβρο τον κατάτησε. Ο τάβρος δεν έχει τίποτα από τον ταυρομάχο. Αλλά όταν από πάνω του ρίχνουν βέλη και τον αγριεύουν, τι μπροστά του θα τον κρεμίσει. Δεν φταίει ο τάβρος που κυνηγάει τον ταυρομάχο. Οι άλλοι φταίνε που τον καθώνε, αλλά και ο τάβρος που δέχεται. Και ο ταυρομάχος που δέχεται. Γέμισε η καρδιά μου σπλάχνα. Γέμισε η καρδιά μου αγάπη. Άρχισα να τον βλέπω, έχετε και αυτός 4 παιδιά. Πω πω λέω Χριστέ μου, 4 παιδιά. Σκέψου στο σπίτι του, σκέψου στο σπίτι του που βασιλεύει ο διάβολος πως περνάει. Ενώ εγώ στο σπίτι μου πηγαίνω και έχω ειρήνη. Αλλά βασιλεύει ο Χριστός. Πω πω λέω Κύριε, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν και αυτόν. Με ελευθέρωσες, με ελέησες. Ευλόγησε το. Και άρχισα να προσεύχομαι αδερφή. Μια ωραία προσευχή. Γεμάτος αγάπη να τον σώσει ο Χριστός. Να τον ελευθερώσει από το διάβολο. Να φύγει ο διάβολος από το σπίτι του. Να φύγει από την οικογένειά του. Σε ένα μήνα έφυγε αυτός από εκεί που ήμουν εγώ από τη δουλειά. Με ελευθερώσει ο Θεός. Γιατί οι ενέργειες του Θεού είναι δύο. Ή θα τον έσωζε και θα τον έκανα αδερφό μου μετά από αυτή την προσευχή που ο Χριστός με έφερε σε αυτή τη θέση να κάνω. Ή θα τον έσωζε ή θα τον απομάκρυνε. Και αυτόν τον απομάκρυνε. Άλλους τους έχει σώσει. Και με ελευθέρωσε τελείως. Και κατάλαβα ότι αυτή είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Τι έκανε ο Χριστός δηλαδή εκείνη τη στιγμή, που έκανα το θέλημά του. Κατά χάρη, επειδή μου έδωσε να καταλάβω. Με δόξασε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Με ευλόγησε. Γιατί έκανα το θέλημά του. Και το θέλημά του ποιο είναι, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας αδικούνε. Να ευλογούμε αυτούς που μας κακολογούνε. Να αγαπάμε αυτούς που μας μισούνε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και τι θα γίνει. Α, κορόιδο θα είμαι. Δεν θα σε κορόιδο. Ευλογημένος θα είσαι. Γιατί θα σε ευλογήσει ο Θεός μετά.
να ενεργήσει ο Θεός. Για δες, λέει το Χριστό, τι ήρθε στη γη για να παίρνεις παράδειγμα αυτόν και να περπατάς στα ίχνη του. Τι ήρθε να κάνεις στη γη δούλος. Και ενώ ήταν δούλος και ο διάβολος ξεσήκωνε τους γραμματείς, τους φαρισαίους, όλους αυτούς τους ανθρώπους εναντίον του, αυτούς δεν έκανε αμαρτία. Τι τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να μην δει από τους ανθρώπους. Να μην κάνει αμαρτία τον ενδιέφερε. Και να μην βρεθεί υποκρισία, δόλος, πονηριά στο στόμα. Αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει ο Χριστός. Να μην αφήσουμε πονηριά και δόλο και κακολογία. Θυμάστε ποιος ήταν ο φόβος του Θεού. Μην κακολογείς. Μην αφήνεις το στόμα σου να γεμίσει δόλο. Ποιος είναι ο δούλος του Χριστού. Ποιος δεν φοβάται το Θεό. Αμαρτία δεν έκανε. Έβλεπε το κακό και έφευγε. Κυνηγάγε το καλό. Αγαπούσε την ειρήνη. Κυνηγούσε την ειρήνη. Αν θυμάστε από την περασμένη Πέμπτη με τη χάρη του Χριστού. Αμαρτία δεν έκανε. Δόλος δεν έβλεπε στο στόμα του. Τον λιδωρούσανε, αυτό δεν ήταν λιδωρή. Τον βρίζανε, τον κατηγορούσαν, τον ακουγούσανε. Αυτό όλο καλό έλεγε. Κάνε με έτσι, Χριστέ μου. Να μας κάνει έτσι ο Χριστός, αδελφοί. Να ζητήσουμε να μας κάνει έτσι ο Χριστός. Γιατί θα μας ευλογήσει μετά. Σε ευλογήσει πολύ. Πάσχον δεν υπήρχε. Δεν απειλούσε. Θα σε φτιάξω εγώ. Τίποτα. Έλεγε ο Θεός να σε ευλογήσει. Αδελφοί, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Να σε μισούνε, να σε κακολογούνε, να σε αδικούνε. Εσύ και να προσεύχεσαι και να του δείχνει την αγάπη σου. Σε δοξάσει ο Θεός. Σου χρωστάει να σου δώσει τη δόξα του. Και ο Χριστός όταν, και ο Θεός όταν χρωστάει, ξεπληρώνει το χρέος του. Δεν είναι σαν και εσένα και σαν εμένα. Ξεπληρώνει τα χρήματα. Έχει καλούς λογαριασμούς ο Θεός. Όταν σου υποσχεθεί, θα το κάνει. Λιδωρούμενος λοιπόν δεν αντιλαμβάνει, πάσχον δεν λυπήλει, αλλά τι έκανε. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον Κρίσιμο. Έλεγε, εγώ παραδίδω τον εαυτό μου σε σένα, Κύριε. Δεν θα κάνω εγώ κρίση. Ούτε θα δεχτώ τη δική του κρίση που είναι αδικία. Αλλά ούτε και εγώ θα κάνω κρίση που δεν το θες εσύ. Αλλά κρίση θα την αφήσω σε. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Κρίση του Θεού. Θα είναι η δόξα του Θεού. Η χάρις του Θεού. Η ευλογία του Θεού. Όχι μόνο στους το που θέλει. Δεν είναι παλικάρας. Δεν είναι μάγκας. Δεν είναι επαναστάτης. Δεν είναι δυναμικός. Δεν είναι αποφασιστικός. Είναι πιστός. Τίποτα άλλο δεν είναι. Χριστιανός τίποτα άλλο δεν είναι. Πιστός. Και περιμένει να τον δικαιώσει ο Θεός. Είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά από τη χάρη του Χριστού τα δύνατα στους ανθρώπους, όχι τα εύκολα ή τα δύσκολα, τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Ώστις, να κοιτάξτε τώρα αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα έκανε ο Χριστός αυτά. Τον δόξασε ο Θεός. Αλλά έγινε και κάτι άλλο. Θα σε δοξάσει ο Θεός γιατί σου χρωστάει τη δόξα του. Αλλά θα κάνει και κάτι άλλο. Τα σαμαρτία ημών αυτό σε βάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι πως θέλει ο Θεός, ξέρεις τι κάνει. Αυτό που έκανε ο Χριστός, Πάτερ, άφεσε αυτός. Ουγαρίδασε τη ζητούση, τη ποιούση. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και παίρνεις απάνω σου τις αμαρτίες του. Τον ελευθερώνεις, δεν τον δένεις. Γιατί αν δεν τον συγχωρείς, τον δένεις. Δεν έχει σωτηρία αυτός. Τον ελευθερώνεις. Συγχώρεσε τον. Δεν ξέρει τι κάνει. Βοήθησε τώρα. Τα σαμαρτία ημών, ο Χριστός, τις δικές μας αμαρτίες τις βάσταξε στο σώμα του. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη του Θεού αποθανώντες κατά τα σαμαρτίας με το οποίο την πληγή διατέθεται. Άρα γινόμαστε αδερφοί αγαπητοί και σωτήρες. Σωτήρες σώζουμε εμείς. Ξέρετε τι λέει η Γραφή. Πρεσβευτές μου είσαστε. Όπως ο Θεός απέστειλε με για να σώσω τους ανθρώπους, έτσι και εγώ ο Χριστός αποστέλω εσάς να σωθούν οι άνθρωποι. Γίνεσαι πρέσβης Θεού. Γίνεσαι δούλος Θεού. Γίνεσαι απεσταλμένος του Κυρίου. Ο χριστιανός δεν διεκδικεί το δίκιο του. Στα παιδιά μου πάντα από μικρά τα λέγα. Προσέξτε παιδιά μου, μην διεκδικήσετε τίποτα για τους εαυτούς σας, θα τα χάσετε όλα. Ποτέ μην διεκδικήσετε, εγώ δικό μου, εγώ εμένα είναι. Όχι, δεν είναι εμένα. Δεν τίποτα, τίποτα δεν είναι δικό μας, αδερφοί. Ώστε να το διεκδικούμε. Αν κάτι μας έχει δώσει ο Θεός, σας έχει δόξα το όνομά Του. Αυτός δίνει, αυτός παίρνει. Ο χριστιανός δεν ζητάει τα εαυτού, τα δικά του, αλλά ζητάει και τα των άλλων. Ενδιαφέρεται για τους άλλους. Αμήν, αδερφοί. Δεν διεκδικεί ο χριστιανός καταστάσεις. Δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός αυτός που διεκδικεί. Νομίζει ότι είναι.
σπέρνεις τη σάρκα και θα θερήσει φθορά. Ο χριστιανός δεν διεκδίκει. Ο χριστιανός παίρνει στο πνεύμα και θερίζει ζωή αιώνια. Αυτό δεν θέλουμε. Τι και αν κερδίσεις τον κόσμο όλο και ζημιωθείς την ψυχή σου. Κέρδισες τον κόσμο όλο. Διεκδίκησες, τα κατάφερες, έχεις ικανότητες, είσαι τυχερός, έτσι λένε οι άνθρωποι. Πέτυχες. Έχασες την ψυχή σου, τι κατάφερες. Τι κατάφερες. Δεν είναι Δον Κιχώτης ο χριστιανός. Είναι πολεμιστής σκληρός, αλλά στα πνευματικά. Στα πνευματικά. Ενδεδειμένος στην πανοπλία του Θεού. Με όπλα δεξιά, στα πνευματικά. Να μάθουμε να πολεμάμε, αδελφοί. Να πολεμάμε στην προσευχή. Με την προσευχή εν το όνομα του Χριστού θα είμαστε νικητές. Αυτό το εδάφιο σας παρακαλώ σήμερα να το πάρουμε στην καρδιά μας και να φύγουμε με αυτό. Ο Χριστός εξήλθε νικών για να νικήσει. Με τη διαταγή του Πατέρα το έξερθε. Νικών θα νικήσεις. Και ο Χριστός μας λέει έξελθε και νικών θα νικήσεις. Ποιος το συνήθει του Χριστού. Ποιος τον ανέστησε. Θεός. Ποιος θα σου δώσει την νίκη. Ο Χριστός. Και για να ξέρουμε και ποιοι είμαστε, δεν είμαστε και τίποτα σπουδαίοι εμείς οι χριστιανοί. Έτσι δεν είμαστε και τίποτα υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Λέει η Γραφή, διότι υπήρχε ως πρόβατα πλανόμενα. Αυτό είμαστε. Πρόβατα πλανημένα. Αλλά τώρα επιστρέψτε εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί. Τι είναι ο Χριστός για σένα? Ποιμένας και επίσκοπος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δύο πράγματα και πρέπει να το προσέχουμε και να το ξέρουμε. Σας παρακαλώ πολύ να του δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Λόγος το λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αυτή είναι η αλήθεια. Εις βοσκάς κλωεράς με οδήγησε, εις ύδατα αναπαύσεως με ανέπαυσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα στερηθώ αν ο ποιμένας μου είναι ο Χριστός. Αλλά δεν είναι μόνο ο ποιμένας ο Χριστός, είναι και επίσκοπος των ψυχών μας. Προσεύχεται για μας. Είναι μεσίτης. Επιμελείται τις ψυχές μας. Ο ποιμένας φροντίζει τη ζωή μας και ο επίσκοπος επιμελείται την ψυχή μας. Άρα εμπιστευόμεθα. Και αυτό να το πούμε με όλη μας την καρδιά σήμερα. Εμπιστευόμεθα τη ζωή μας στον ποιμένα μας τον καλό και την ψυχή μας στον επίσκοπο των ψυχών μας. Στον μεσίτη μας. Στον ιερέα μας. Στον αρχιερέα μας. Την ψυχή μου την εμπιστεύομαι μόνο στον επίσκοπο της ψυχής μου. Που την επιμελείται, τη φροντίζει. Και τη ζωή μου στον ποιμένα μου τον καλό. Και τι θα γίνει? Ευλογών θα σε ευλογήσει. Πληθύνων θα σε πληθύνει. Θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Θα σου χρωστάει χάρη ο Χριστός που τον ακούς, που τον υποακούς, που υποτάσσεσαι, που υπομένεις, ραπιζόμενος, πάσχεις εν δικαιοσύνη. Θα σου χρωστάει χάρη και θα σου οφείλει δόξα. Αμήν. Αμήν. Αμήν.